Σαν αρχιμουσικός και μαέστρο, Τάσο, έχεις καταγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία, έχεις πολλές εμπειρίες. Σίγουρα ένα κομμάτι σου πρόσφατο έχει αποτυπωθεί στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την οποία και εγώ γνωρίζω αρκετά καλά. Θα ήθελες να μας πεις έτσι κάποιες εμπειρίες, το χρώμα της ορχήστρας, ό,τι θέλεις έτσι λίγο, το πέρασμά σου, την καλλιτεχνική σου. Ναι, έτσι. Κοίταξε, διατέλεσα καλλιτεχνικός διευθυντής των Μουσικών Σύνολων της ΕΡΤ από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και το 2019. Μάλιστα. Ήταν μια, θα έλεγα, χρήσιμη και όμορφη εμπειρία. Μάλιστα. Με πολλές δυσκολίες, γιατί ταυτόχρονα ήμουν και διοικητικός διευθυντής. Η ΕΡΤ είναι ένας τεράστιος οργανισμός, ναι, που δυστυχώς δεν έχει, ας το πούμε, αγκαλιάσει τα μουσικά σύνολα, όπως για παράδειγμα τηλεόραση. Προηγείται η τηλεόραση, προηγείται το ραδιόφωνο, υπάρχουν και τα μουσικά σύνολα. Θεωρώ πως είναι προφανής η απάντηση, την οποία δεν τη δίνω. Ναι. Είναι προφανής, ναι. Δηλαδή και ο λόγος είναι προφανής. Και ακόμα συζητάνε στην ΕΡΤ για θεσμικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Η ορχήστρα δεν έχει θέσεις, δεν παίρνουν τα σωστά επιδόματα. Δεν είναι μια ορχήστρα όπως είναι οι άλλες κρατικές ορχήστρες. Έχουμε φτάσει το 2021 και ακόμα η ραδιοφωνία είναι σε κατάσταση όπως την κατάσταση που ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Ας μιλήσουμε λίγο, θα βάλω λίγο το μαχαίρι λίγο στο κόκαλο, ας μιλήσουμε έτσι σαν μουσική, από το πόντι μου του μαέστρου. Πιστεύεις ότι είναι μια ορχήστρα ανταγωνίσμου, μια ορχήστρα που στην καλή της φάση, περίοδο, στιγμή και κάτω από προϋποθέσεις και κατάλληλες συνθήκες μπορεί να φτάσει σε ένα πραγματικά επίπεδο να συναγωνιστεί μια ευρωπαϊκή ορχήστρα? Κοίταξε, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Ναι. Μιλάμε αυτή τη στιγμή από το πόντι μου και οι δύο. Έχοντας και εγώ εμπειρία. Σαφώς. Για να κρίνω μια ορχήστρα με κάποιες άλλες θα πρέπει να έχουν την ίδια βάση. Ναι. Παράδειγμα, η ραδιοφωνία, αντίστοιχη ραδιοφωνία, ναι, που έχω διευθύνει 4 φορές, θα πάω πάλι το Δεκέμβριο, είναι η ραδιοφωνία του Βουκουρεστίου, μάλιστα, στη Ρουμανία. Είναι μια συγκροτημένη ορχήστρα που έχει λυμμένα όλα τα διοικητικά της θέματα. Είναι όλα τακτοποιημένα μέσα στην ορχήστρα και έτσι μπορείς να την κρίνεις μουσικά. Όταν, για παράδειγμα, η ΕΡΤ δεν έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις των μουσικών και επί της ουσίας η θέση για το κονσερτίνο δεν υπάρχει. Είναι όλη μουσική αναλογίου. Λείπουν πολλά πράγματα. Μήπως όμως λείπει και κάτι βαθύτερο, Τάσο? Δηλαδή το συσχετίζεις καθαρά με κάποιες θεσμικές ατασταλίες, κακές οργανώσεις πραγμάτων που θα έπρεπε να υπηρετούν. Δηλαδή μήπως είναι και λίγο στη μενταλιτέ, του ίδιου του μουσικού. Γιατί όταν ανεβαίνεις, όταν θα ανέβεις στο πόντιμο, όταν κάτσεις στο πιάνο, όταν πάρεις την πακέτα, όταν πάρεις το δοξάρι, αυτενεργεί ως μουσικός. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ούτε η ασφάλεια, ούτε το οίκα, ούτε η πρόσληψη, ούτε η σύμβαση. Δεν γίνεται, γιατί πια είσαι εσύ. Αυτό ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω, αν με επιτρέπεις. Να σου πω. Και πιστεύω ότι το συμμερίζεσαι, τουλάχιστον. Απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ γιατί το λέω? Ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσεις εσύ διοικητικά να ελέγξεις αυτό το πράγμα. Γιατί αν περιμένεις από όλους τους μουσικούς να έχουν την ίδια νοοτροπία και τον ίδιο στόχο και προσήλωση, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός ή να έχεις κάνει την ιδανική οντισιόν. Ναι, αλλά αυτή η συγκρότηση του ενιαίου του ενός, όλοι, αυτό είναι η ορχήστρα. Ακριβώς. Και αυτό τελικά εν τέλει τι είναι? Παιδεία, αυτογνωσία, σοβαρότητα, ήθος. Πώς μεταφράζεται? Όλα μαζί. Τέλος πάντων, γιατί να σου πω κάτι, ήμασταν παιδιά και γεράσαμε, που λέει. Και λέμε τα ίδια. Και λέμε τα ίδια για δεκαετίες και δεκαετίες. Εγώ θυμάμαι λοιπόν κάποια πράγματα από μικρό παιδί στο 2, αυτά που άκουγα, μετά τα βίωσα, τα είδα, αυτά θα πάρουν και οι επόμενες γενιές. Τελικά τι πρέπει να αλλάξει, Τάσο Συμεωνίδη, τι πρέπει να αλλάξει? Νομίζω πως αν δεν πάμε με πρόγραμμα και θέμα πειθαρχίας, που δυστυχώς από μόνοι μας δεν το έχουμε. Ταλέντο υπάρχει. Πειθαρχία και οργάνωση δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει και τουλάχιστον μπορώ να το καταθέσω και εγώ αυτό το πράγμα. Αν το πάμε με μια αυστηρότητα με την καλή έννοια, θα έχουμε μια βελτίωση. Θα σου πω ιστορικά πολύ γρήγορα κάτι. Ναι, ναι. Την δεκαετία του 80, ουσιαστικά υπήρχε στην Ελλάδα μία μισή ορχήστρα. Ναι. Ήταν οι ίδιοι μουσικοί που πηγαίνανε το πρωί στην Κόα, μετά στην... Άρχισε να ξεπεράσει αυτό, ήταν. Μάλιστα. Και η ορχήστρα είχε φτάσει στο σημείο να είναι πάρα πολύ κουρασμένη, να πιάνουν μέχρι και το βράδυ να παίζουν σε μαγαζιά νυχτερινά και την άλλη μέρα το πρωί να μπορούν να αποδώσουν. Η αλλαγή άρχισε σιγά σιγά να γίνεται με την Καμεράτα στο Μέγαρο, όπου για πρώτη φορά είδαμε μια ορχήστρα η οποία καλά-καλά έπαιζε με τα ίδια δοξάρια. Ναι, βασικά κάτι πράγματα. Κάτι που δεν ήταν αυτονόητο μέχρι το 90. Αλλά βασικό. Είδαμε την νοοτροπία μιας επαγγελματικής ορχήστρας εκεί. Όμως, αυτή δεν ήταν μια δημόσια κρατική ορχήστρα, ήταν ο Λαμπράκης, ήταν το Μέγαρο, είχε όλο όμως τον τρόπο σωστής διοίκησης. Ακολούθησε μετά η Κρατική Αθηνών και η Κρατική Θεσσαλονίκης, μπήκανε σε αυτή τη λογική. Δεν θα πω ότι η νοοτροπία είναι ίδια με την Καμεράτα. Δεν μπορεί ποτέ να είναι ακριβώς η ίδια νοοτροπία, με την ίδια πειθαρχία, βέβαια είναι και μεγαλύτερα σύνολα. Ναι. Αλλά η Κρατική Αθηνών και η Κρατική Θεσσαλονίκης μπορώ να πω ότι είναι ευρωπαϊκές ορχήστρες. Μάλιστα, πολύ όμορφο που λες. Και στο αποτέλεσμα μουσικά, γιατί πλέον είναι πολύ καλή μουσική, όλοι είναι σπουδαγμένοι πια σε φοβερές ακαδημίες, και είναι τα τελευταία χρόνια ο τρόπος λειτουργίας τους ευρωπαϊκού επίπεδου. Μάλιστα. Από προσωπικές μου εμπειρίες, αυτό που είναι στενάχωρο και δυσάρεστο είναι ότι κάποια νέα ταλαντούχα παιδιά που μπορεί να τους δοθεί μια ευκαιρία, βλέπεις ότι δεν έχουν ούτε την υπομονή, ούτε τον ζήλο. Θέλουν πάρα πολύ εύκολα να έχουν τις καταλληλότερες δυνατές συνθήκες. Όπως και να λέγονται αυτές, χρήματα, αποδοχές, πριν καλά-καλά μεστώσουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή, και κάποιες ιστορίες ορχιστρών από την Αγγλία, παράδειγμα, και μεγάλων ορχιστρών που ξεκίνησαν από την τρέλα και από τον ζήλο των μουσικών, χωρίς να έχουν τίποτα από αυτά και έφτασαν να είναι κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό έχει να κάνει με μια βαθύτερη κατάσταση του τόπου μας, των Ελλήνων. Και δεν ξέρω, γιατί από τη μία συμφωνώ απόλυτα ότι οι νεότερες γενιές έχουν ακριβώς σοβαρές σπουδές, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς. Βέβαια, όπως γνωρίζεις εξίσου καλά, και τα βιογραφικά και όλα, και αυτά πολλά είναι. Καλά, μην συζητήσουμε τα βιογραφικά. Όλοι οι διεθνούς φήμης, όλοι οι διεθνώς αναγνωρισμένοι. Ας μην μπούμε εκεί, αλλά θέλω να πω, φτάνοντας προς το τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας, και δεσμεύουμε ότι σύντομα σε μια άλλη εκπομπή θα είσαι καλεσμένος, γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πολλά τα θέματα. Νιώθω τόσο άνετα μαζί σου για να συζητήσουμε τα πάντα για τη μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αμοιβαίο. Να ρωτήσω κάτι. Έχεις ακόμα όλη αυτή η κατάσταση περιπετειώδης που έχεις περάσει με τη μουσική, πιστεύω, και απογοητεύσεις και τα οράματα που δεν βγήκαν αυτά. Ακόμα έχεις το ζήλο, γιατί τον διακρίνω, να παλέψεις για ένα ιδεώδες. Δηλαδή, ακόμα κι αν αυτό είναι ένα ιδεώδες κάτι που έχεις τη δύναμη. Ναι. Διαφορετικά θα σταματήσω την ίδια μέρα. Μπράβο, ναι. Παρόλο και το να ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που το έχουμε στο μυαλό μας, αλλιώς δεν θέλω να διευθύνω. Ξέρεις, δεν έγινα μαέστρος για τη θέση. Ναι. Ήτανε το μοναδικό μουσικό όργανο που μπορούσα να παίξω και μου τέριαζε. Ναι. Γιατί είναι ένα μουσικό όργανο και ορχήστρα. Το δέχομαι απολύτως, το δέχομαι. Αυτό που, πάνω σε αυτό που έλεγες και πριν, για τη βιασύνη λίγο να συμπληρώσω των νέων μουσικών. Ναι. Θες να σου πω ένα μεγάλο παράπονο που έχω πολύ γρήγορα. Ναι. Στα 3 χρόνια που ήμουν στην ΕΡΤ, δεν ήρθε ένας νέος μαθητής ή μαέστρος που πρωτοβγαίνει να παρακολουθήσει την οποιοδήποτε πρόβα κάποιου αρχιμουσικού. Ναι. Έρχονται 25 χρονών άνθρωποι, 22, μόλις τελειώνουν από μια ακαδημία, που και τι έγινε κιόλας που τελειώσει μια ακαδημία. Τίποτα δεν έγινε. Και δεν παρακολουθούν μια πρόβα. Αν μου λείπει εμένα κάτι και αν μου στέρισε η θέση του διευθυντή, ας το πούμε έτσι, ήταν πως, πίστεψε με, δεν μπορούσα μετά άνετα να πάω να παρακολουθήσω, που το έκανα όλα μου τα χρόνια με τρελή χαρά, πρόβες άλλων. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι, σε γνώρισα σε, σε συναυλία που έκανες με την Καμεράτα. Ναι, ναι, ναι. Που ήμουν στις πρόβες. Ναι, 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 ναι. Σαν έκκληση το κάνω στους νέους. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνετε να δείτε. Ας σταθούμε εδώ σε αυτή την υπέροχη ουτοπική, είναι η πλατωνικό ιδεώδες. Αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή της τέχνης της ακρόασης φτάνει στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον διακεκριμένο αρχιμουσικό και φίλο Αναστάσιο Συμεωνίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που... Ξέρεις, σε θαυμάζω και σε αγαπάω πολύ. Γιατί είσαι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, βαθύς γνώστης, όχι μόνο της μουσικής. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Και αυτό σε κάνει καλλιτέχνη με όλη την έννοια της λέξης. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, φίλοι και φίλες. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το φιλοσοφικό σύστημα του επικορισμού. Θα δώσουμε παραδείγματα στο πιάνο και υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν. Να είστε καλά. Γεια σας.